Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο τρίτσι, σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στο... Για να δούμε εδώ τι υπάρχουν κάτω στο χαλάκι μας, τι έχουμε βάλει. Βιβλία! Γιατί τα βάλαμε σήμερα αυτά τα βιβλία? Γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Και είναι στις 2... Απριλίου. Στις 2 Απριλίου. Για να δούμε τώρα ποιο παιδάκι θα μας πει. Γιατί τη γιορτάζουμε αυτή την ημέρα? Ποιος γεννήθηκε? Ο Άντερσεν. Ποιος ήταν ο Hans Christian Andersen? Ποιος θα μας πει? Εγώ. Ήταν... Ένας σπουδαίος παραμυθάς. Ένας σπουδαίος και μεγάλος παραμυθάς. Έλεγχος εκεί. Και ο μπαμπάς του ήταν παπουτσής, αλλά βαρέθηκε πια. Δεν μπορούσε άλλο να ήταν φτωχός και πέθανε. Και πέθανε. Και ο Άντερσεν έμεινε μόνος με τη μαμά. Με τη μαμά. Ο Άντερσεν ακολούθησε το επάγγελμα του παπουτσί? Όχι. Όχι. Μετά από αυτό τι έκανε, Δημήτρη? Πήγε να γίνει ραφτής, αλλά δεν του άρεσε ούτε αυτό. Δεν του άρεσε καθόλου. Αλλά όμως ο Άντερσεν είχε μία έφεση. Πού? Στο... Θέατρο. Στο θέατρο. Πήγε και έδωσε εξετάσεις σε μια ακαδημία θεάτρου. Τον πήραν, Γιώργο? Όχι. Όχι, δεν τον πήραν. Γιατί, ο Γιώργος? Γιατί ήταν άσχημος και πολύ αδύνατος. Αλλά δεν ήταν άσχημος. Αλλά είχε πολύ ωραία φωνή. Είχε πολύ ωραία φωνή και έτσι αποφάσισε να γίνει... Μουσικός. Το ξέρετε πολύ. Τελικά έγινε μουσικός? Όχι. Γιατί τι έπαθε να μας πει? Ευελίνα, Ευελίνα. Επειδή αρρώστησε και έχασε τη φωνή του. Έχασε τη φωνή του. Και επειδή είχε πολύ μεγάλη φαντασία, πολύ μεγάλη φαντασία, αποφάσισε λοιπόν, Σπύρο. Να διαβάζει βιβλία. Να γράφει βιβλία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια παραμύθια έγραψε ο Άντερσεν. Νίκο. Σου τελειώνει η μπαταρία. Κύριε, εγώ ξέρω. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα, Μαρία. Κύριε, ξέρω. Τη Βασίλισσα του Χιονιού. Τη Βασίλισσα του Χιονιού. Αφροδίτη. Το Σοδούλα. Βαλάντι, θυμάσαι. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Τα καινούρια. Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτου. Αυτοκράτορα, Ηλέκτρα. Το ασχημό παππού. Το ασχημό παππού. Εσείς διαβάζετε, παιδιά, βιβλία? Ναι. Σας αρέσουν τα βιβλία? Ναι. Μπορεί να μας πει ένα παιδάκι, να μας πει ο Δημήτρης. Τι είναι για σένα το βιβλίο? Για μένα το βιβλίο είναι διασκέδαση. Είναι διασκέδαση. Αφροδίτη, για σένα το βιβλίο τι είναι? Για μένα το βιβλίο είναι ότι ταξιδεύω. Ταξιδεύεις με το βιβλίο. Πολύ ωραία. Ηλιάνα, για σένα το βιβλίο? Είναι να διασκεδάζεις. Να διασκεδάζεις. Ηλέκτρα? Να ονειρεύτηκα. Να ονειρεύεσαι, πολύ ωραία.